Τι που είναι δηλωμένοι ω άνεργοι. Ναι. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλοι, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι μόνο θέμα α, για α, προσωπικό με το οποίο πρέπει να στελεχώσει νοσοκομείο. Είναι και αστυνομική, ειδικοί χρόνος ελέγχου. Είναι πολλά άλλα θέματα με τα αυτό οποία δεν το το Υπάρχει ένα μέτρο που έχει ανακοινωθεί από τι κατοχικέ αρχέ, κύριε πρόσωπε, για να δούμε αν αυτό μπορεί να συμβάλλει στην Μιλάτε πορεία για την απαγόρευση επανανοίγματος των οδοφραγμάτων. Ναι. Αυτό ήταν απολύτερα αναγκαίο. Και εμείς το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή. Τι έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε πει ότι όσοι προέρχονται από χώρες ψηλού κινδύνου θα περιορίζονται για 14 ημέρες. Που είναι ο χρόνο. Ε, κατεχόμενα λένε δεν θα του δεχόμαστε καν. Άρα... Αυτό, σημαίνει ότι, ε, αυτό σημαίνει ότι, του λέμε μην έρθετε, γιατί αν έρθετε θα μπείτε σε απομόνωση. Να κάνω και μια αποκάλυψη. Ε. Ξέρετε ότι ο Υπουργό Ενέργεια είναι σε καραντίνα. Ο κ. Λακοτρίπη. Ο κ. Έφτασε από τη Βόρεια Ιταλία, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έφτασε από τη Βόρεια Ιταλία, είναι σε καραντίνα. Είναι σε καραντίνα γιατί έφτασε από τη Βόρεια Ιταλία. Έχω σε λίγο τα περίεργο από την έννοια, κύριε Εκπρόσωπο. Είναι σε καραντίνα ο ίδιο ο Υπουργό Ενέργεια. Πού είναι στο τρόδο ή στι τας... Όχι. Είναι έχουμε... σε αυτοπεριορισμό. Στο... Σε αυτοπεριορισμό. Άριστα. Τα μέτρα εφαρμόζονται για όλου. Αυτό όμω που έκαναν τώρα στα κατεχόμενα μπορεί να βοηθήσει το επανάνοιγμα και την επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων, Γιατί και ο πρόεδρο είχε εκφράσει ανησυχίε του Ιερανού φίτε. Άρα τώρα που δεν θα δέχονται. Αυτό θα αξιολογηθεί την κατάλληλη στιγμή που θα είναι κάποια στιγμή την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί πάρα πολλοί υπουργοί, όπω γνωρίζετε, αποουσιάζουν στο εξωτερικό που είναι στην διπουργική επιτροπή mm -hmm. που χειρίζεται το θέμα. Και όπω έχουμε πει το θέμα θα αξιολογείται συνεχώς και δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να έχουμε τα σημεία διέλευση κλειστά εάν δεν υπάρχει ανάγκη. Κάτι που δεν απασχόλησε... υπάρχει σκομιμότητα δηλαδή. Εντόνα τις τελευταίες ημέρες κύριε εκπρόσωπε πριν πάμε στα θέματα του μεταναστευτικού είναι με αφορμή εκείνη τη διαμαρτυρία που έγινε και τα επεισόδια που ακολουθήσαν γιατί βρέθηκαν εθνοφρουροί σε εκείνο το σημείο και μάλιστα δίπλα στην αστυνομία, ποιο του έδωσε τι οδηγίε ενώ θα έπρεπε να είναι μόνο η αστυνομία. Είναι πολύ απλό. Τα, τα σημεία που έχουν κλείσει φρουρούνται από την συνήθεια. Και αυτό βοηθά και στην απελευθέρωση ε, αστυνομικών για να επανδρώσουν άλλε θέσει. Άρα οι οδηγίε ήταν από την κυβέρνηση. από την Σαφέστατα κυβέρνηση και ήταν από, από την κυβέρνηση οι οδηγίε για επάνδρωση των uh, uh, σημείων εκείνων από την Εθνική Φροντίδα. Ωραία. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού που πλέον έχει πάρει άλλες διαστάσεις, κύριε εκπρόσωπε. Ε, πολιτικό θέμα στα χέρια του Τούρκου Προέδρου. Εργαλειοποιεί αυτού του.